Μετά τη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν εργαζόμενοι στους Δήμους όλης της χώρας, οι δημοτικοί υπάλληλοι του Δήμου Τρικιών προχώρησαν σε κατάληψη του Δημαρχείου, του Πνευματικού Κέντρου και των Βρυφονηπιακών Σταθμών, αντιδρώντας με τον τρόπο αυτό, στην καθυστέρηση πληρωμής του μισθού τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων, κ. Λάκη Μπαλαμότη, η κατάσταση βαίνει συνεχώς προς το χειρότερο, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει σαφείς απαντήσεις για το πότε θα τους καταβληθεί ο μισθός. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον κύριο Μπαλαμότη, μια πληροφορία που διέρευσε και η οποία κάνει λόγο για απολύσεις αόριστου χρόνου εργαζομένων του Δήμου, σκορπά νέα αναστάτωση και πυροδοτεί νέες αντιδράσεις. Ναι, από τις 7 το πρωί μέχρι 11 υπήρχε στάση εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία μας, η ΠΟΕΟΤΑ, πανελλαδικά. Και επειδή είμαστε απλήρωτοι εδώ στο Δήμο Τρικαίων, αποφασίσαμε σε έκτακτη συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα το πρωί, από τις 11 μέχρι τέλους ωραρίου, να κάνουμε κατάληψη του Δημαρχείου, του Πνευματικού Κέντρου και των Παιδικών Σταθμών. Δεν πάει άλλο, οι αντοχές μας έχουν τελειώσει, φτάνει πια. Εντάξει, το κατανοούμε, το καταλαβαίνουμε ότι όλη η Ελλάδα έτσι είναι. Εμείς ζούμε ένα δεύτερο δράμα και θέλω να πω ότι ζητάμε μια συγγνώμη από τους δημότες, αν και βγήκαμε στα ραδιόφωνα και είπαμε να μην έρθουν στο Δημαρχείο. Άλλωστε ζουν και αυτοί το δικό τους δράμα, όλοι οι πολίτες. Είναι αλυσίδα το πράγμα, γιατί αν μείνουμε εμείς απλήρωτοι δεν θα μπορέσουμε να πάμε ούτε στα μαγαζιά να ψωνίσουμε, ούτε να πάμε να πιούμε έναν καφέ, οτιδήποτε. Είναι αλυσίδα το πράγμα και ζητάμε να συσπηρωθούμε όλος ο κόσμος, όλοι οι κλάδοι, για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλαπα που έρχεται. Και θα ήθελα να πω ότι κατά μία πληροφορία θα το διαπιστώσουμε τη Δευτέρα το πρωί ότι έχει έρθει ένα έγγραφο για απολύσεις αορίστων. Εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα στα χέρια μας. Είναι μια πληροφορία την οποία θα τη διασταυρώσουμε μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Αλλά αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να είναι σίγουρο οι κύριοι ότι δεν θα μείνουμε απαθείς, δεν πρόκειται να απολυθεί κανένα συνάδελφος, δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί καμιά ούτε η καθαριότητα ή κάποιο άλλο τομέα. Θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλους τους δημότες σε ένα πλατή να συστρατευτούν όλοι μαζί μας, όπως και εμείς να συμπαρασταθούμε άλλους κλάδους αύριο μεθαύριο που και αυτοί θα έχουν το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Σήμερα κατάληψη, από Δευτέρα τι γίνεται? Θα εκτιμήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει, θα μας πούνε πότε μπορούμε να πληρωθούμε. Άλλωστε υπάρχει και μια απόφαση που ΕΟΤΑ, την Τετάρτη, στις 19 του μήνα υπάρχει η κατάληψη όλων των δημαρχείων από τις 10 μέχρι τις 1. Το τραγικό οικονομικό αδιέξοδο που βιώνει ο Δήμος Τρικαίων έχει πλέον ουσιαστικά αρνητική επίδραση και στη γενικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Έτσι προσλοκέτο ή αν το ξεπεράσει αυτό, τότε θα βρεθεί σε χέρια ιδιώτη, φαίνεται να οδεύει το αμαξοστάσιο του Δήμου. Σημαντικό πρόβλημα σε αυτή την αρνητική προοπτική αποτελούν τα ανταλλακτικά, καθώς πλέον είτε δεν υπάρχουν είτε είναι δυσέβρετα. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς οι επιχειρηματίες έχουν διακόψει την πίσωση προς το Δήμο. Με αποτέλεσμα τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρικαίων να ελείπουν και η συντήρηση να είναι προβληματική. Μιλώντας στην τηλεόραση 10, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θεόδωρος Πανός δεν παρέλειψε να αναφερθεί για ακόμη μια φορά στην τραγική οικονομική κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος Τρικαίων. Όπως διαπιστώσετε, σήμερα έκλεισαν όλοι οι Δήμοι. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα σοβαρό. Και ποιο είναι το πρόβλημα το πιο σοβαρό? Είναι το οικονομικό. Όταν φτάνουμε αυτή τη στιγμή ακόμα να τους κάπτω 53% σε κάθε Δήμο, πώς θα τα ανταποδοτικά μπορεί η κάθε δημοτική αρχή να είναι απέναντι στους δημότες? Εντάξει. Όταν η καθαριότητα αρχίζει και να κολλείται να μην έχει ανταλλακτικά, να έχει καύσιμα, γιατί δεν έχει και χρήματα για να πάρει αυτά, πώς θα δουλέψει η καθαριότητα και οι πολίτες θα έχουν υπηρεσία καθαριότητας αξιοπρέπεια? Με την έννοια ότι είναι ανταποδοτικά τα τέλη και πρέπει άμεσα ο Δήμος να τα προσφέρει στους πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι έχουν κάνει μεγάλο λάθος να κάνουν τέτοιες μειώσεις. Οι μειώσεις είναι πάρα πολύ. Γιατί πριν 3 χρόνια, αν σκεφτούμε 2 χρόνια, τι γινόταν στην τοπική αυτοδιοίκηση, που η ίδια η κυβέρνηση ήταν μέσα στο παιχνίδι που δίνανε να γίνουν δημαρχία, να γίνουν άλλα έργα, μελέτες, εκατομμύρια ευρώ. Και φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να συντηρηθούν οι Δήμοι. Άρα δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι, δεν ευθύνεται κανένας. Ευθύνονται οι ίδιοι, γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουν πρώτα την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί αν κλείσει η τοπική αυτοδιοίκηση, θα κλείσει όλη η Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την υπηρεσία καθαριότητας, υπάρχει κίνδυνος να δοθεί σε ιδιώτες? Μα όπως φαίνονται τα πράγματα από κάτω, πιστεύω ότι θέλουν να τις δώσουν σε ιδιώτες. Εγώ πιστεύω όμως με οργάνωση σωστή δεν πρέπει να πάει η υπηρεσία καθαριότητας. Αν πάει η υπηρεσία καθαριότητας σε ιδιώτες, θα φύγουν και οι υπάλληλοι.
Δεν μπορούμε να διώξουμε τους υπαλλήλους όταν έχουν 25 χρόνια και 30 και 15 υπάλληλοι στην καθαριότητα, που είναι οι μόνοι υπάλληλοι που καθημερινά μέρα νύχτα δουλεύουν και δουλεύουν σε άξιες συνθήκες, δύσκολες συνθήκες, και δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτούς τους ανθρώπους να τους διώξουμε. Πρέπει να φύγουν άλλοι παρά αυτοί από την καθαριότητα. Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια που έχουν λάβει οι Δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, προκειμένου να αυξήσει έμεσα τη ρευστότητά τους, διακήρυξε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και της Ένωσης Περιφερειών. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σταϊκούρας, με τη ρύθμιση αυτή θα δοθεί επιμήκυνση 10 ετών στην αποπληρωμή των δανείων των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Θα τους δοθεί περίοδος χάριτος 2 ετών, κατά την οποία το επιτόκιο αποπληρωμής θα μειωθεί κατά 0,5%. Επίσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κατέστησε σαφές ότι έως το τέλος του οικονομικού έτους οι Δήμοι θα λάβουν το σύνολο της τέταρτης δόσης των παρακρατηθέντων ύψους 214 εκατομμυρίων ευρώ. Από το ποσό αυτό, η πρώτη δόση των 35 εκατομμυρίων ευρώ θα είναι διαθέσιμη από τους Δήμους την προσεχή Δευτέρα, και το Υπουργείο Οικονομικών δεσμεύτηκε η καταβολή των επόμενων δόσεων να γίνεται τακτικά με προγραμματισμό μαζί με την τακτική επιχορήγηση, προκειμένου τα μηνιαία έσοδα των Δήμων να υπερβαίνουν την κόκκινη γραμμή των 130 εκατομμυρίων ευρώ, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Λαρισαίων Κώστας Τζανακούλης. Ο κ. Τζανακούλης εστίασε για άλλη μια φορά στη γραφειοκρατία, επισημένοντας ότι αν το ΕΣΠΑ δεν είχε αυτή τη φοβερή γραφειοκρατία, θα ήμασταν πολύ καλύτερα όλοι. Γιατί μπορούμε άμεσα, έχουμε έτοιμες μελέτες, όρημα έργα για να απορροφήσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα τάχθηκε υπέρ της αύξησης των τοπικών εσόδων, όχι όμως, όπως είπε, μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών, αλλά μέσω της αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στα σχολεία, λέγοντας ότι είναι ένα από τα καλύτερα έσοδα που μπορούν να έχουν οι Δήμοι. Η χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω εντόκων γραμματείων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 3 ή 6 μηνών πρότεινε ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Υπενθύμησε ότι με ανάλογο τρόπο δόθηκαν τα χρήματα στην Τρόικα, αφού καθυστερεί η δόση. Είναι μια διαδικασία σωτηρίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαφορετικά δεν θα κυκλοφορείτε στην περιφέρεια καθόλου, διότι θα είναι κλειστή η περιφέρεια εάν έχουμε τον περσινό χειμώνα, τόνισε ο κ. Αγοραστός, ξεκαθαρίζοντας ότι λόγω της μείωσης της χρηματοδότησης δεν θα μπορούν να γίνουν οι εκχιονισμοί. Το Τρικαλινό Παζάρι άνοιξε και επίσημα τις πύλες του για το κοινό, με σαφείς πληγές που έχει επιφέρει σε όλο το φάσμα της κοινωνίας η πρωτοφανής οικονομική κρίση. Το πρωί η εικόνα της Εμπορπανήγυρης ήταν αποκαρδιωτική. Ελάχιστοι καταναλωτές που βρέθηκαν στον χώρο της Εμπορπανήγυρης συμπληρώνοντας το παζλ με τις άδειες παράγκες που δείχνει ξεκάθαρα το μέγεθος της κρίσης. Πάντως, οι εκθέτες που τόλμησαν να δώσουν για ακόμη μια χρονιά το παρόν εναποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό. Όπως τόνισαν μερικοί εξ αυτών μιλώντας στην τηλεόραση 10, τα έξοδα είναι τεράστια και οι προσδοκίες μικρές. Πράγματα φαίνονται αρκετά δύσκολα. Περνάμε κρίσεις. Το εμπόριο περνάει μεγάλες κρίσεις. Τα βλέπετε και μόνοι σας, δεν είναι ανάγκη να σας τα λέμε εμείς. Βλέπετε το παζάρι εδώ κάθε χρόνο ήταν γεμάτο. Και φέτος είναι το μισό. Τα λεφτά όμως τα πληρώνουμε στους κυρίους. Και από εκεί και πέρα ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει παραπάνω. Έφυσε για χρόνια στο Τρικαλινό Παζάρι. Εδώ, κάμια σαρανταριά χρόνια πάνω κάτω. Πότε έχετε γνωρίσει και τις καλές του εποχές. Μην το συζητάτε. Μην το συζητάτε. Τώρα, όσο πάμε, κάθε χρόνο και χειροτερεύουν οι καταστάσεις. Εδώ ερχόμαστε όταν ήταν το παζάρι κάτω, εκεί στο κλωσοτήρα, παραπέρα ακόμα. Ξεκινούσε από τη γέφυρα και έφτανε μέχρι το κλωσοτήρα. Εγώ ήμουν τελευταίος. Εκείνα τα χρόνια, μιλάμε πριν από 30-40 χρόνια τώρα, δεν μιλάμε. Και μας έχουν αλλάξει 40 φορές θέσεις. Τώρα καλά είναι εδώ οι θέσεις, αλλά είναι το θέμα ότι δυσκολεύεται πολύ ο κόσμος. Πρώτη μέρα σήμερα και δεν υπάρχει ψυχή, αν είναι δυνατόν. Πότε θα περιμένουμε. Τώρα μας πάει και λίγο κόντρο καιρό σήμερα, θα μου πεις ο καιρός. Το περιμένουμε, αν δεν βρέξει το μπαζάρι το Τρικαλινό, δεν τον πιάνει τον άνθρωπο. Τέλος πάντων. Ας ελπίσουμε ότι κάτι μπορεί να γίνει. Πάντως και τα έξοδα είναι τεράστια, έτσι που κάνατε για να... Μην τα ρωτάτε παιδιά τα έξοδα. Όχι εδώ μονάχα, σε όλα τα πανηγύρια είναι πολλά τα υπερβολικά τα έξοδα. Είναι
κόσμος είναι πολύ στριμωγμένος. Δεν βλέπεις ούτε την κτηνοτροφία τη βοηθάνε, ούτε τη γεωργία τη βοηθάνε. Εμείς η δουλειά μας είναι γεωργική όπως βλέπετε, κτηνοτροφική. Αν θα μου πεις τώρα και η άλλη που θα έρθει να πάρει η άλλη το παιδάκι, ένα παιχνίδι. Δυσκολεύεται αρκετά. Ποιες είναι οι προσδοκίες που έχετε ως εκθέτες εδώ στην Κορπανή? Λογικά εμείς παιδιά ζητάμε κόσμο γιατί έχουμε φθηνά πράγματα για το λαό μας. Πρώτον και κυριότερο κοιτάμε την Ελλάδα. Δεν μπορεί να έρθει ο καθένας ξένος εδώ να μας πάρουν τις δουλειές και να μην βγει ο Έλληνας από τα εμπορέματά μας. Γιατί λογικά πρέπει να έρθουν στα μπαζάρια γιατί έχουμε φθηνά πράγματα. Είμαστε μέσα στα λιπορία, όπως βλέπετε. Εντάξει, δεν αφιβάλλω. Δουλειά είναι. Αλλά πρέπει να έρθει ο κόσμος να μπορέσει να πάρει πράγματα γιατί σε φέρει. Μην σας γυρνά τα καταστήματα και τα χρήματα. Πάντως είναι ένα γενικό φαινόμενο η οικονομική κρίση και μάλλον θα επηρεάσει και φέτος την Ευρωπαϊκή. Ωστόσο πήρατε το ρίσκο και συμμετέχετε στην Ευρωπαϊκή. Ναι, αναγκαστήκαμε να βγούμε λογικά, διότι το εμπόριο εντάξει, ποτέ δεν πεθαίνει. Το μπαζάρι είναι από τους παλιούς, παράδοση. Είναι ωραίο πράγμα να έχεις ένα μπαζάρι και να μεταφέρει κάθε ένας άνθρωπος όπως θέλει. Παραδοσιακό το παζάρι των Τρικάλων, παραδοσιακή και μια ταβέρνα του, η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει τα πλούσια εδέσματά της στους επισκέπτες της Εμποροπανήγυρης, ποντάροντας τα δύο δυνατά της χαρτιά. Την ποιότητα των κρεάτων και λοιπόν εδεσμάτων που διαθέτει και τις χαμηλές τιμές. Η τηλεόραση 10 βρέθηκε στο χώρο που λειτουργεί η ταβέρνα παραδοσιακών και συνομίλησε με την ιδιοκτήτριά της, κυρία Ελίνα Τσαντίκου, η οποία ανέφερε πως βασικός στόχος της προσπάθειας είναι η στήριξη της τοπικής οικονομίας. Για τον λόγο αυτό, η προμήθεια των κρεάτων γίνεται από τρικαλινούς πιστοποιημένους παραγωγούς, ενώ το κρασί που θα τα συνοδεύει θα είναι βιολογικής προέλευσης. Η ταβέρνα παραδοσιακών βρίσκεται απέναντι από την πρωτότυπη αγορά βιολογικών προϊόντων που λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά στην Τρικαλινή Εμποροπανήγυρη. Καλησπέρα. Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μια πολύ ωραία προσπάθεια που έχει γίνει στην Εμποροπανήγυρη νομού Τρικάλων. Ξεκινήσαμε μια πολύ ωραία ταβέρνα ονόματι παραδοσιακών με κρέατα από τα ορεινά του νομού Τρικάλων και κρασιά βιολογικά. Μια προσπάθεια που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο του νομού Τρικάλων να δοκιμάσει ωραία και έπιαστα προϊόντα με μια διαφορετική νότα γεύσης. Το μέρος της ταβέρνας είναι δίπλα ακριβώς από την έκθεση παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων στην Εμποροπανήγυρη Τρικάλων, ένα μεγάλο φεστιβάλ που για πρώτη χρονιά παρουσιάζεται με πολλούς προμηθευτές και παραγωγούς βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων. Δίπλα ακριβώς λοιπόν είναι η ταβέρνα αυτή που σας παρουσιάζουμε, το παραδοσιακό ταβερνείο. Και στο Λούνα Πάρκ επίσης πάρα πολύ κοντά. Σας περιμένουμε πάρα πολύ χαρά να δοκιμάσετε ό,τι υπάρχει και ό,τι γευστικό θέλουμε να δώσουμε στο χώρο αυτό. Σε πάρα πολύ καλές τιμές. Να τονίσουμε ότι οι υπεύθυνοι του καταστήματος της ταβέρνας μας έχουν ενημερώσει ότι, θα το ξαναπώ, ότι τα κρέατα είναι από τα ορεινά του νομού Τρικάλων και τα κρασιά βιολογικά. Είναι πολύ σημαντικό επειδή για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στην Εμποροπανήγυρη νομού Τρικάλων. Παράλληλα με την ετήσια Εμποροπανήγυρη των Τρικάλων που άνοιξε και επίσημα τις πύλησες για το κοινό, διεξάγεται και το καθιερωμένο εδώ και χρόνια τρικαλινό ζωοπάζαρο. Θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας και καταφθάνουν σε αυτό ζωέμποροι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού για αγοραπολισίες ζώων. Το παζάρι γίνεται στα φανάρια του περιφερειακού Σολιζαριού και περιλαμβάνει αγοραπολισίες αλόγων, γαϊδουριών και μουλαριών, τα οποία χρησιμοποιούνται για διάφορες δουλειές αλλά και για χόμπι. Πάντως, όπως ανέφεραν οι έμποροι του ζωοπάζαρου, παλιότερα τα ζώα που πουλούνταν ήταν περισσότερα. Με το πέρασμα των χρόνων όμως η οικονομική κρίση έβαλε το χέρι της. Έτσι σήμερα πολλά από αυτά βρίσκονται σαν αζήτητα. Κάθε χρόνο και σε όλα τα πανηγύρια πάμε. Σε μερικά πανηγύρια είμαστε ευχαριστημένοι. Αλλά σε μερικά πανηγύρια δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Ερχόμαστε τόσα χιλιόμετρα. Ο κόσμος είναι. Δηλαδή, όχι ότι δεν θέλει να αγοράσει, είναι στριμωγμένος. Εκεί που θα πάει να αγοράσει ένα άλογο για μια καβάλα, για μια δουλειά θα το πάρει. Για ένα μουλάρι, παράδειγμα, λέμε για ξύλα. Για το χόμπι το σκέφτεται. Σου λέει τώρα, εγώ να πάρω ένα άλογο για χόμπι, θα δω την οικογένεια για το χόμπι. Και λίγο είναι στριμωγμένα τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Εσείς εδώ τι πουλάτε? Εμείς πουλάμε τα άλογα αυτά εδώ, δικά μας είναι. Χωράδες. Είναι κάποια συγκεκριμένη ράτσα? Είναι συγκεκριμένη ράτσα, αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Τι θέλει ο καθένας. Χόμπι αλλά... εργασίας, άλογα. Χόμπι εργασίας είναι τώρα, οι περισσότεροι τα θέλουν μια καβάλα. Πριν πάμε τώρα πίσω, θα σου πάω δύο χρόνια. Πριν δύο χρόνια ο κόσμος ήταν σαν τρελός. Γιατί το άλογο το εκτιμάει, το έχει σαν τον εαυτό του. Κάποτε τα είχαν για το
για τα χωράφια και τώρα το έχουν για χόμπι για αυτούς. Αλλά εντάξει, τώρα ανάλογος. Ανάλογος. Οι τιμές που υπάρχουν εδώ στο ζωοπάσαρο. Οι τιμές έχουν πέσει που... πολύ χαμηλά. Πού κυμαίνονται περίπου, έτσι, κάποιες που ενδιαφέρουν τιμές αυτό, συγκεκριμένα θα σου πω για αυτές τις φοράδες, συγκεκριμένες αυτές τις φοράδες δεν μπορούσαμε να τις ζυγούσουμε. Πήγαινα από 2,5-3 χιλιάρικα. Και τώρα ζητάμε 1,5 χιλιάρικο και στο χιλιάρικο να μας δώσουν, παράδειγμα, θα ξέρεις να πούμε. Δώσ' για τα λεφτά σου, όχι ότι βγάζει μεροκάματο, στα λεφτά σου να φύγει, να σπάσει ένα χέρι που λέμε εμείς, παράμε εμπόροι εμείς. Κατάλαβες. Αλλά εντάξει τώρα, τι να πω. Τα πράγματα έχουν σπάσει πολύ, στριμώχτηκαν, έρχεται και χειμώνας, σκέφτεται ο άλλος, πρέπει να αγοράσω τροφή για να τα ταΐσω. Κατάλαβες. Αλλά εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Υγεία, δύναμη και υπομονή. Βέβαια η ζωντάνη, αλλά δεν έχει οικονομία, θα βλέπεις. Μαύρα όλα. Έτσι ήταν πιο παλιά. Πολύ έμπορο εδώ. Η ζωντάνια είχε το δικό της χάρη. Τώρα δεν έχει τίποτα. Δεν βλέπεις. Και τιώνται ένας στον άλλον στα μάτια. Έτσι. Η κρίση έχει γονατίσει τα πάντα. Τα πάντα. Τότε οι άλλοι όμως δεν βλέπεις τι γίνεται. Πάμε συνέχεια στο χαμό. Έτσι είναι.